Ο μεγάλος απεργιακός αγώνας των εργαζομένων στο μονοπόλιο της Κόσκο στην Ελλάδα, στην εργασιακή γαλέρα του λιμανιού του Πειραιά για μέτρα υγιεινής, ασφάλειας, συλλογικέ συμβάσει εργασίας, είναι δίκαιος και ηρωικός. Αγωνίζονται εργαζόμενοι που θρύνησαν πριν λίγους μήνες συνάδελφό τους από ασυντρίτη γερανογέφυρα και τώρα άλλος συνάδελφός τους ακατεύθηκε από ύψος 12 μέτρων ενώ η εργοδοσία τους πρότεινε αύξηση τριών ευρώ. Εργαζόμενοι που δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν μετά τη δουλειά στι οικογένειέ του και με τον αγώνα του αντιμετωπίζουν παλικαρίσια την άγρια καταστολή, τα μάτια τη κυβέρνηση, την εργοδοτική τρομοκρατία, τι απειλέ στα δικαστήρια, τι απόπειρε οργανωμένη απεργοσπασία. Συγκρούονται με το καθεστώ άθλιων εργασιακών σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των ελληνικών κυβερνήσεων και τη οδηγία για τι λιμενικέ υπηρεσίε που την είχαν ψηφίσει όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ, και προβλέπει μισθούς και δικαιώματα στα τάρταρα για τους εργαζόμενους στα λιμάνια και αμύθιτα κέρδη στους ομίλους που τα εκμεταλλεύονται. Η πάλι συνεχίζεται και η αλληλεγγύη φουντώνει για να νικήσουν οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, για να νικήσουν αυτοί που παράγουν τον πλούτο.